Γεια σας. Είμαι ο Μινάς Ζασιγέννης από το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. Σήμερα θα δούμε την επίλυση του θέματος νούμερο 7 που έπεσε στις τελικές εξετάσεις θεωρίας εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2016. Στο θέμα αυτό λοιπόν μας δίνεται μία κρυφή μνήμη απευθείας απεικόνησης με 4 byte αναγραμμή συνολικού μεγέθους 16 byte και μέγεθος εξωτερικής μνήμης 128 byte. Με αυτά τα στοιχεία, το πρώτο που κάνουμε είναι να υπολογίσουμε τα bit που έχει το offset, τα bit του index και τα bit του tag. Έτσι λοιπόν, γνωρίζουμε ότι η διεύθυνση μίας μνήμης χωρίζεται σε 3 σημεία. Το πρώτο κομμάτι της διεύθυνσης είναι το displacement. Προκειμένου να βρούμε το displacement, αρκεί να μελετήσουμε πόσα byte βρίσκονται σε κάθε γραμμή. Σε κάθε γραμμή βρίσκονται 4 byte, άρα αυτό σημαίνει ότι απαιτούνται 2 bit για τη διευθυνσοδότηση. Γιατί γνωρίζουμε ότι 2 εις το τετράγωνο ίσον 4. Άρα λοιπόν ότι 2 διαφορετικά bit, 2 bit αρκούν για να διευθυνσοδοτήσουν 4 byte. Άρα το displacement ή το offset είναι 2 bit. Στη συνέχεια πρέπει να υπολογίσουμε τα index bit. Αυτό εδώ πέρα λοιπόν το σημειώνουμε ως offset ή displacement. Το μεσαίο τμήμα είναι το index. Στο index λοιπόν θα πρέπει να βρούμε πόσες γραμμές έχει η κρυφή μας μνήμη. Θα δούμε λοιπόν ότι η κρυφή μας μνήμη εδώ μας δίνεται ότι έχει συνολικό μέγεθος 16 byte. Τι γίνεται τώρα? Όπως παρατήρησα στα γραπτά που βαθμολόγησα, αρκετοί φοιτητές έκαναν το λάθος και θεώρησαν ότι τα 16 byte σημαίνει 16 γραμμές. Αυτό είναι λάθος όμως, γιατί 16 byte συνολικά. Άρα 16 byte, δεδομένου ότι κάθε γραμμή έχει 4 byte, σημαίνει ότι η CAS μας, η κρυφή μας μνήμη, έχει όλο και όλο 4 γραμμές. Γιατί όπως είδαμε στο θέμα, 16 byte συνολικό μέγεθος, 4 byte αναγραμμή. Άρα, 16 συνολικό μέγεθος δια 4 που πιάνει κάθε γραμμή, σημαίνει ότι έχουμε 4 γραμμές. Αυτές οι 4 γραμμές λοιπόν, για να διευθυνσοδοτηθούν, απαιτούν 2 bit. Άρα το index έχει 2 bit. Ό,τι μένει είναι το tag. Πώς θα υπολογίσουμε το tag? Θα πάμε πάλι στο θέμα. Στο θέμα λοιπόν μας δίνει ότι το μέγεθος εξωτερικής μνήμης είναι 128 byte. Για να μπορέσουμε να διευθυνσοδοτήσουμε 128 byte, απαιτούν να έχουμε 7 bit. Γιατί το 2 εις την 7η μας δίνει αυτή την τιμή, μας δίνει τις 128 θέσεις. Δηλαδή από 0000000 μέχρι και 111111. Δηλαδή από 0 μέχρι και 127, δηλαδή 128 διαφορετικές διευθύνσεις. Άρα ξέρουμε ότι συνολικά είναι 7 bit όλη η διεύθυνση. Έχουμε υπολογίσει 2 bit offset, έχουμε υπολογίσει 2 bit index, τι μένει? 3 bit. Άρα 3 bit είναι το tag. Έτσι λοιπόν, με τα στοιχεία αυτά μπορούμε τώρα να υπολογίσουμε οτιδήποτε μας ζητηθεί. Για παράδειγμα, στο θέμα μας ζητάτε στο 4 ότι αν έχει και ένα bit εγκυρότητας, πόσα είναι τα συνολικά bit της κρυφής μνήμης. Αυτό μπορούμε να υπολογίσουμε ως εξής. Θα πρέπει να υπολογίσουμε, για να σχεδιάσουμε εδώ την κρυφή μνήμη. Η κρυφή μας μνήμη λοιπόν
Έχει, είπαμε, το tag, το γράφω μόνο το πρώτο γράμμα. Και έχει τα bytes, το γράφω με b, τα δεδομένα δηλαδή. Και έχει και μία στήλη που είναι το v, το valid bit, το bit της εγκυρότητας. Πόσα byte είναι? 4. Ένα άλλο λάθος λοιπόν που είδα σε πολλά γραπτά είναι ότι θεωρούσαν όλοι ότι, όχι όλοι, αρκετοί τέλος πάντων φοιτητές, ότι υπήρχε μόνο ένα byte στην κρυφή μνήμη. Η κρυφή μνήμη μας έχει δοθεί από την εκφώνηση ότι έχει 4 byte αναγραμμή. Άρα θα πρέπει επίσης να έχουμε 4 byte. 1 byte, 2, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο. Αν θέλουμε λοιπόν να υπολογίσουμε τελικά πόσα είναι σε μια γραμμή, θα πούμε ότι στο tag εδώ πέρα έχουμε 3. 3 bit για το tag. Συν έχουμε 8 συν 8 συν 8 συν 8. Δηλαδή για κάθε byte έχουμε 8 bit και ένα bit στο valid bit. Αν θέλουμε λοιπόν να υπολογίσουμε αυτό εδώ πέρα, μπορούμε να το κάνουμε και με τον υπολογιστή και με το μάτι. Είναι 3 συν 8 συν 8 συν 8 συν 8 συν 1. Δηλαδή κάθε γραμμή έχει 36. Πράγματι, 4, 8, 32 και 4, 36. Άρα είναι 36 bit η κάθε γραμμή. Πόσες γραμμές είναι συνολικά αυτές? Οι γραμμές λοιπόν είναι 4. Όπως μας έχει δοθεί, όπως το έχουμε μάλλον υπολογίσει με τα δεδομένα, επί 4. Άρα επί 4 γραμμές βλέπουμε ότι το νούμερο είναι 144. 144 λοιπόν bit είναι το μέγεθος της κρυφής μας μνήμης. Βέβαια κάποιος μπορεί να πει, μα μας είχε δοθεί ότι είναι 16 byte. Και 16 byte, αν υπολογίσουμε επί 8, βγαίνει 128 byte. Δηλαδή κάποιος μπορεί να πει, μα η κρυφή μνήμη μας είχε δοθεί ότι είναι 128 bit. Πώς τελικά καταλήγουμε στο 144? Βλέπουμε λοιπόν ότι είναι μεν 128, αλλά αυτά τα bit είναι τα ωφέλιμα bit, είναι τα data bit. Έχουμε κάποια bit για το tag και κάποια bit για το valid, γι' αυτό η κρυφή μνήμη πάντα είναι μεγαλύτερη από το μέγεθος των δεδομένων που μπορεί να χωρέσει. Άρα η απάντηση είναι 144 bit. Έχουμε υπολογίσει λοιπόν το ερώτημα το 4. Έχουμε υπολογίσει και το ερώτημα το 1. Βρήκαμε ότι τα index bit είναι 2, το μέγεθος tag. Το tag είναι 3, τα υπόλοιπα. Και τώρα μας δίνεται μια σειρά προσβάσεων ανάγνωση από τον επεξεργαστή. Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσουμε για αυτές τις προσβάσεις ποιο θα είναι το αποτέλεσμα και πώς θα επιδράσει πάνω στην κρυφή μνήμη. Πηγαίνουμε λοιπόν πάλι στις σημειώσεις μας. Μπορούμε τώρα να διαγράψουμε, έχοντας σημειώσει σε ένα σημείο, έχουμε σημειώσει λοιπόν ότι έχουμε 3, 2 και 2. Μπορούμε να τα σβήσουμε όλα αυτά. Ας τα επιλέξω όλα για να τα διαγράψω και ας αρχίσω να σχεδιάζω την λύση για το ερώτημα το 2. Το ποσοστό ευσοχίας κρυφής μνήμης. Έρχεται η πρόσβαση νούμερο 1. Μόλις έρχεται λοιπόν μια πρόσβαση, την οποία θα την καταγράφω εδώ πέρα, εδώ είναι η πρόσβαση 1. Το 1 λοιπόν σε 7 bit αναπαράσταση έχει την τιμή, όπως γνωρίζουμε, 6 μηδενικά, 1, 2, 3, 4, 5, 6 και ο άσος. Αυτό λοιπόν είναι το 1. Γνωρίζοντας λοιπόν τα στοιχεία που μας είχαν δώσει πιο πριν, μπορούμε και χωρίζουμε τα 2 bit, τα 2 bit και τα 3 bit. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι τοποθετείται στη γραμμή. Εδώ είναι το index, να υπενθυμίσω, γράφω IND, στη γραμμή 00. Έστω λοιπόν ότι έχουμε σε ένα σημείο την κρυφή μας μνήμη, να την σχεδιάσω κάπως έτσι. Εδώ είναι η κρυφή μνήμη. Θα κάνω λίγο μεγαλύτερη. Εδώ είναι το tag.
Και εδώ είναι τα 4 byte. Και εδώ είναι οι γραμμές. Ωραία, αυτό θα μπει στη γραμμή 00, δηλαδή σε αυτή τη γραμμή εδώ πέρα. Στη γραμμή λοιπόν αυτή εδώ πέρα, στην μηδενική γραμμή, βλέπουμε το displacement είναι το 01. Αυτό είναι το 0 byte, αυτό είναι το πρώτο byte, αυτό το δεύτερο byte και αυτό το τρίτο byte. Άρα αυτή η διεύθυνση θα τοποθετηθεί εδώ που θα το σημειώσω με το πράσινο, σε αυτό εδώ το σημείο. Σε αυτό εδώ το σημείο λοιπόν τοποθετείται η διεύθυνση αυτή. Βέβαια αυτό μας κάνει μια αστοχία. Γράφουμε, και μάλιστα είναι compulsory means, δηλαδή μια υποχρεωτική αστοχία. Είναι η πρώτη φορά που εμφανίζεται αυτή η τιμή. Εμφανίζεται λοιπόν μια αστοχία, αλλά ξέρουμε ότι έρχονται και όλα τα υπόλοιπα block, τα υπόλοιπα byte του cash block, της γραμμής της cash. Δηλαδή εδώ πέρα θα έρθει και το 0 και το 2 και το 3. Και το tag είναι τα 3 πρώτα bit, γιατί έτσι το έχουμε χωρίσει, άρα είναι το 0, 0, 0. Στη συνέχεια ακολουθεί το 4. Το 4, όπως μπορούμε εύκολα να καταλάβουμε, έχει την αναπαράσταση που έχει 4 ψηφία 0, να πάρω το μαύρο, άρα έχουμε 1, βάζουμε το 4 λοιπόν. Το 4, 1, 2, 3, 4, ακολουθεί ο άσος, τη θέση αυτή που μας κάνει το 4, και ασφαλώς ακολουθούν τα δύο μηδενικά. Ομοίως το χωρίζουμε εδώ πέρα, στο displacement και στο index βλέπουμε λοιπόν ότι αυτό θα τοποθετηθεί στη γραμμή 01, στη γραμμή 1 λοιπόν. Στη γραμμή εδώ πέρα που είναι 0, 1, 2, 3. Αυτό λοιπόν τοποθετείται στη γραμμή 1. Και στη θέση displacement 0. Άρα λοιπόν αυτό εδώ πέρα το 4 θα τοποθετηθεί σε αυτό εδώ το σημείο, στο displacement 0, και ασφαλώς θα έρθουν και τα υπόλοιπα byte. Το 5, το 6 και το 7. Ασφαλώς και αυτό προκαλεί μια αστοχία. Στη συνέχεια, μετά το 4, έρχεται το 40. Το 40 μπορούμε εύκολα να το υπολογίσουμε, δεδομένου ότι είναι 36 και 4. Το 4 το ξέρουμε και είναι αυτή εδώ η τιμή. 1, 0, 0. Άρα μας λείπει... μάλλον ακολουθεί το 40, για να το δούμε πιο... Ναι, το 40 είναι το 32 συν 8. Το 32 συν 8. Το 8 λοιπόν έχει έναν άσο στην 8η θέση, άρα είναι 1, 0, 0, 0 και έναν άσο ακόμα, αφού έχουν ένα μηδενικό ανάμεσα, γιατί μετά το 8 είναι το 16 και μετά το 16 το 32. Άρα λοιπόν το 40 έχει την αναπαράσταση αυτή εδώ που βλέπουμε, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0. Και μπορούμε να χωρίσουμε το offset, το displacement, το index και το tag. Στην προηγούμενη γραμμή δεν βάλαμε ότι το tag και εδώ μείωση είναι 0, 0, 0. Το tag τώρα πάλι βλέπουμε στην νέα μας περίπτωση είναι 0, 1, 0. Θα τοποθετηθεί στη γραμμή 1, 0, δηλαδή στη γραμμή 2. Στη γραμμή 2 λοιπόν με displacement 0. Άρα σε αυτό εδώ το σημείο θα τοποθετήσουμε την διεύθυνση 40. Τη διεύθυνση λοιπόν 40. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουμε και το επόμενο byte, το 41, το 42 και το 43. Και μπαίνει και το 43 και το tag είναι 010. Και αυτό εδώ πέρα ασφαλώς είναι μια αστοχία compulsory. Μετά από το 40 θα δούμε ότι έρχεται το 5. Το 5 παρατηρούμε ότι υπάρχει στην gas. Υπάρχει στο σημείο εδώ πέρα που έβαλα δύο τελίτσες, δηλαδή στην γραμμή 1. Άρα το 5 είναι ευστοχία, είναι hit.
Μετά έρχεται το 20. Το 20 για να το υπολογίσουμε είναι 16 και 4. Το 4 λοιπόν έχει την τιμή, να πάρω το μαύρο, έχει την τιμή που έχουμε δει, 1, 0, 0, και θέλουμε και το 16. Άρα 0 στο 8 και 1 στο 16. Και 2 μηδενικά στην αρχή για να το συμπληρώσουμε. Οπότε τώρα, άμα δούμε το displacement, είναι 0,0, το index 0,1. Δηλαδή αυτό, το 20, θα τοποθετηθεί στη γραμμή 0,1. Στην πρώτη γραμμή, εδώ πέρα. Δηλαδή θα πρέπει να διαγράψουμε τα στοιχεία που βρίσκονται σε αυτό εδώ το σημείο, και τα διέγραψα, και να τοποθετήσουμε το 20. Βάζω λοιπόν το 20 στο displacement 0 εδώ πέρα, γιατί είναι 0,0 τα δύο τελευταία bit. Και το επόμενο 21, 22, 23. Και αυτό ασφαλώς, τώρα το tag είναι 0,0,0,1, άρα αυτό γίνεται βασικά άσος. 0,0,1. Η επόμενη τιμή μετά το 20 είναι το 17. Το 17 λοιπόν είναι 16 και 1. Δηλαδή το 1 είναι εδώ πέρα 0,1 και το 16 είναι αυτό εδώ πέρα. Στην αρχή δηλαδή 16, 0 οκτάδες, 0 τετράδες. Δηλαδή 1, 0, 0, 0, 1. Δηλαδή μία δεκαεξάδα και μία μονάδα. Αυτό λοιπόν, για να το χωρίσουμε πάλι, εννοείται ότι έχουμε και δύο μηδενικά στην αρχή, θα τοποθετηθεί στο 0,0, δηλαδή στην μηδενική γραμμή. Ομοίως σβήνονται αυτά τα στοιχεία που βρίσκονταν σε αυτή τη γραμμή και τοποθετούνται τώρα το 17 που έχει displacement 1, δηλαδή θα τοποθετηθεί σε αυτό το σημείο, 17. Στη συνέχεια θα μπει το 18, 19 και ασφαλώς αυτό που θα έρθει μαζί πιο πριν είναι και το 16 στο displacement 0 και το tag γίνεται 1 τώρα. Γίνεται 1 γιατί όπως βλέπουμε εδώ πέρα είναι 0,0,1. Μετά το 17 έρχεται το 19. Το 19 το σημειώνουμε εδώ πέρα. Το 19 λοιπόν είναι 16 και 3. 3 δηλαδή, άρα στο τέλος έχουμε 1 και 1, μας κάνει το 3, και 16, δηλαδή μία δεκαεξάδα, 0 οκτάδες, 0 τετράδες και 3. Και ασφαλώς 0,0 στην αρχή. Δηλαδή το 0,0,1, 0,0,1,1. Χωρίζουμε εδώ και το displacement και το index. Βλέπουμε ότι τοποθετείται στην γραμμή 0,0. Υπάρχει όμως, να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι ήταν compassola remiss, υπάρχει αυτό εδώ πέρα, άρα αυτό είναι hit. Το 19 λοιπόν υπάρχει, το βλέπουμε εδώ πέρα ότι είναι στη γραμμή 0 στο displacement 3, άρα υπάρχει. Δεν χρειαζόταν καν να το υπολογίσουμε, αφού το είχαμε δει ότι υπήρχε. Έρχεται μετά το 19 το 56. Το 56 λοιπόν, 56. Για να το υπολογίσουμε μπορούμε να πούμε ότι είναι μια 32 συν 16 συν 8. Δηλαδή εδώ έχουμε το 16, άρα έχουμε μια δεκαεξάδα και ένα 8, δηλαδή 16 και 8 και μια 32, άρα κάθε φορά είναι επί 2. Και ασφαλώς εδώ 0. Και τα υπόλοιπα είναι 0, 0, 0. Και μπορούμε να χωρίσουμε το displacement και το index. Αυτό τοποθετείται στο 1,0. Το 1,0 λοιπόν είναι η γραμμή 2. Σε αυτό εδώ το σημείο θα πρέπει λοιπόν να διαγράψουμε τα στοιχεία που έχει σε αυτό εδώ το σημείο. Και τη διέγραψα εδώ πέρα. Και θα πρέπει να τοποθετήσουμε το 56 στο displacement 0, άρα στο displacement 0 εδώ πέρα βάζω το 56 και
Για να δω λίγο, 56, ναι, 56. Και ακολουθεί το 57, το επόμενο, και ασφαλώς 58 και 59. Και αυτό ασφαλώς είναι μια compulsory αστοχία. Και το τελευταίο στοιχείο είναι το 96. Το 96, να το σημειώσουμε εδώ πέρα και να το βρούμε ποια είναι η διαδική του αναπαράσταση. Είναι πολύ σημαντικό και απαραίτητο να το μετατρέπουμε όλα σε διαδική αναπαράσταση. Το 96 λοιπόν είναι 64 και 32. Είχαμε πει αυτό είναι το 16, αυτό είναι 32, άρα εδώ είναι, να πάρω το χρώμα το κατάλληλο, εδώ είναι το 32 και εδώ είναι το 64. 64 και 32, 96, και όλα τα υπόλοιπα είναι 0. Και αυτό μας δείχνει ότι το displacement είναι 0 και τοποθετεί στη γραμμή 0. Στη γραμμή 0 λοιπόν απομακρύνουμε τα δεδομένα που έχει αυτή τη στιγμή και στη θέση 0 τοποθετούμε το 96, δηλαδή στο σημείο, να πάρω άλλο χρώμα αυτό ας πούμε, εδώ τοποθετούμε το 96 στο displacement 0, μετά είναι το 97 στο displacement 1, στο displacement 2 είναι το 98 και στο displacement 3 είναι το 99. Και υπενθυμίζω, είχαμε 4 bytes γραμμή, γι' αυτό κάθε φορά μεταφέρονται 4 byte. Αυτή είναι η τελική εικόνα και εδώ ήταν αστοχή ασφαλώς, compulsory miss. Οπότε συνολικά πόσες προσβάσεις είχαμε? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Στις 9 προσβάσεις που είχαμε εδώ καταγεγραμμένες, βλέπουμε ότι μόνο 2 είχαμε ευστοχία. Και αυτό ήταν αστοχία, αφού δεν ήταν ευστοχία. Μόνο 2 είχαμε στο 19 εδώ πέρα και στο 5. Άρα είχαμε 2 ένατα hit. Το οποίο είναι βέβαια πολύ μικρό hit ratio. Hit ratio, δηλαδή ρυθμός ευστοχίας. Ποσοστό ευστοχίας. Είναι πολύ χαμηλό για κάση. Μια κρυφή μνήμη πρέπει να έχει πάνω από 90%. Οπότε θεωρούμε ότι για το συγκεκριμένο access pattern της μνήμης δεν ήταν αποδοτική αυτή η κρυφή μνήμη. Ας δούμε λοιπόν τα θέματα εδώ πέρα. Με τα στοιχεία που μας δόθηκαν υπολογίσαμε το tag, το index bit και το offset bit. Στη συνέχεια με την σειρά των προσβάσεων βρήκαμε το ποσοστό ευστοχίας κρυφής μνήμης και την τελική εικόνα της κρυφής μνήμης, δηλαδή για κάθε γραμμή ποιες ευθείες βρίσκονται εκεί. Και βέβαια υπολογίσαμε και τα bit, τα συνολικά της κρυφής μνήμης που λαμβάνει υπόψη εκτός από τα ωφέλιμα bit που είναι τα δεδομένα και τα byte και τα tag bit και το valid bit. Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η επίλυση αυτής της άσκησης.